δύσκολο, ακατόρθωτο, ουτοπία, μου είπαν. Μαρίνα, καλύτερα να κάνεις πίσω. Όμως μέσα μου ήξερα καλά, διότι δεν υπάρχει ακατόρθωτο για αυτόν που θα προσπαθήσει. Μου εμπιστευτήκατε τα παιδιά σας. Εδώ και χρόνια έχω διαλέξει το δύσκολο δρόμο, αυτόν της στοχοποίησης σε κάθε μου βήμα, σε κάθε μου λέξη. Γιατί έχω μάθει να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα, να δίνω μάχες, να ενώνω τους ανθρώπους απέναντι σε κάθε στερεότυπο και σε κάθε προκατάληψη. Χρειάστηκαν μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να πάρω αυτή την απόφαση και δεν την παίρνω πίσω. Οι λόγοι, πολλοί. Ένας από τους σημαντικότερους, τα παιδιά μας. Έχοντας ζήσει ανάμεσά τους, έχω εισπράξει το μεγαλύτερο αγαθό, την αγάπη. Ως μητέρα και εκπαιδευτικός, πάντα υποστήριζα τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων. Πάντα έδινα χώρο να ακουστούν αντισυμβατικές ιδέες, προτάσεις ρηξικέλευθες και ανατρεπτικές. Γιατί πάντα οραματίζομαι την αυριανή μέρα, πιο φωτεινή, γεμάτη αισιοδοξία και χαμόγελο. Έχω μάθει να διεκδικώ, εκεί που οι άλλοι βλέπουν εμπόδια. Γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι προσωπικός. Είναι ένα στοίχημα για όλους μας. Τι δήμο θέλουμε, τι καθημερινότητα αξίζουμε. Γνωρίζω λοιπόν τι αξίζουμε και βγαίνω μπροστά να το διεκδικήσω. Έχοντας στο μυαλό μου πάντα μία φράση. Ό,τι δεν συνέβη είναι ότι δεν ποθήσαμε αρκετά. Ενωμένοι για τη λυκόβρηση Πεύκη.